Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα το φαγάκι που θα κάνω, δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, αλλά γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι γιουβαρλάκια με αγκινάρες αυγολέμονο. Τώρα αυγολέμονο, αν θέλετε κάντε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να τις αφήσετε και έτσι. Προς το παρόν θα κόψω τις αγκινάρες, είναι κατεψυγμένες. Και τις βάζω σε λίγο νερό, με λίγο λεμόνι, για να μην μου μαυρίσουν μέχρι να έρθει η ώρα να τις βάλω στην κατσαρόλα. Τις κόβουμε στη μέση, έτσι. Εδώ έχουμε τα υλικά για να κάνουμε τα γιουβαρλάκια μας. Έχω βάλει κιμά μοσχαρίσιο, περίπου 3 τέταρτα. Θα ρίξω αλάτι, πιπέρι, μαύρο, ένα αυγό, και λίγο ρύζι. Και θα τα ζυμώσουμε. Και κρεμμύδι ξερό βέβαια, το οποίο το είχα βάλει μέσα. Θα ζυμώσουμε καλά τα γιουβαρλάκια μας και θα τα κάνουμε μπαλάκια, όπως τα κάνουμε συνήθως. Τα γιουβαρλάκια μας είναι έτοιμα. Λάδι δεν βάζουμε μέσα στα γιουβαρλάκια. Το βάλουμε μετά στην κατσαρόλα. Προς το παρόν έχω ανοίξει το μάτι. Περιμένω λίγο να κάψει για να βάλω το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Με λαδάκι. Να τσιγαριστεί. Να ρίξω λίγο νεράκι, όχι πολύ, βραστό, για να μπορέσω να βάλω τα γιουβαρλάκια να μην μου διαλυθούν. Βάλαμε το κρεμμυδάκι, θα βάλουμε λαδάκι, φτάνει. Όχι πολύ. Τα κρεμμυδάκια μας τσιγαρίζονται. Σε λίγο θα βάλω πολύ λίγο νερό. Βραστό, πολύ λίγο. Έτσι για αρχή, για να μπορέσω να βάλω τα γιουβαρλάκια να μην μου διαλυθούν. Και μετά θα βάλουμε τις αγκινάρες και στο τέλος τον άνηθο. Βάλαμε λίγο νεράκι, είπαμε. Και τώρα θα βάλουμε τα γιουβαρλάκια μας. Αυτό το κάνουμε για να μην μας διαλύσουν τα γιουβαρλάκια. Θέλω να μείνουν έτσι όπως είναι. Θα το δούμε.
Βλέπετε ότι δεν έχουν λιώσει καθόλου. Είναι όπως τα βάλαμε. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι να βάλουμε τις σαγινάρες. Μπορούμε να βάλουμε τις σαγινάρες μας. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά μας στο 7 και στο τέλος θα ρίξουμε τον άνηθο. Έχω συμπληρώσει βέβαια λίγο νεράκι. Τα γιουβαρλάκια θέλουν 40 λεπτά για να γίνουν. Άλλο τόσο χρόνο περίπου θα χρειαστούν και οι αγκινάρες. Θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Το φαγητό μας βράζει μια χαρά. Θέλει βέβαια ακόμα, γιατί οι αγκινάρες ακόμα κρατούν. Θα βάλουμε και τον άνηθο. Να είναι και αυτός έτοιμος. Ανακατώνουμε πάντα κυκλικά, ποτέ με την κουτάλα. Και το αφήνουμε πάλι να βράσει. Το φαγητό μου είναι έτοιμο. Το έκλεισα. Έχουν βράσει και οι αγκινάρες και τα γιουβαρλάκια. Θα τραβήξω τώρα ζουμπάκι για να κάνω το αυγολέμονο. Χτυπάμε τα δύο αυγουλάκια μαζί. Θα ρίξουμε λεμονάκι. Αρκετό. Θα το ρίξουμε στο φαγάκι μας. Πάει και αυτό. Θυμάμαι καλά την κατσαρόλα μας. Να πάει παντού. Και τώρα μπορούμε να σερβίρουμε. Γιουβαρλάκια με αγκινάρες αυγολέμονο. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων να βλέπετε τα βιντεάκια μας
και πείτε μας και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ.